Είμαστε εδώ, στον παιδικό σταθμό Σιφαρίου. Είπαμε να σας κάνουμε ένα δωράκι. Θέλουμε να σας θυμίσουμε το αγαπημένο σας παραμύθι. Είναι λοιπόν εδώ οι δασκάλοι σας, από κάθε τάξη, και θα σας διαβάσουμε την αγαπημένη σας ιστορία. Θέλετε να θυμηθούμε όλοι μαζί? Για να ξεκινήσουμε λοιπόν από την τάξη 1 και τις κυρίες. Εμείς από την τάξη 1 θα διαβάσουμε «Η Καμιλοπάρδαλη που δεν έβλεπε καλά». Η Καμιλοπάρδαλη δεν δέχτηκε να φορέσει γυαλιά, ούτε όταν χτύπησε το κεφάλι της στα κλαδιά του δέντρου. «Θα φορέσω κράνος». Έτσι, από τη μέρα εκείνη και μετά, η Καμιλοπάρδαλη κυκλοφορούσε με κράνος στο κεφάλι. «Μα τι κάνει?» απορούσαν τα ζώα. Η Καμιλοπάρδαλη δεν ήθελε να ακούσει για γυαλιά, ούτε όταν έπεσε πάνω στο ρινόκερο. «Θα περάσω κουδούνι στην ουρά μου. Τα ζώα θα με ακούνε όταν πλησιάζω και θα με αποφεύγουν». Από τη μέρα εκείνη και μετά, η Καμιλοπάρδαλη κυκλοφορούσε με κράνο στο κεφάλι και κουδούνι στην ουρά. Εμείς από την τάξη 2 θα διαβάσουμε ένα λέμπορκο ουράνια τόξο. Μαϊμουδίτσα, η Μιμή, έφτασε στην κορυφή του πιο ψηλού δέντρου μέσα στο τροπικό δάσος. Ξαφνικά, είδε να σχηματίζεται πάνω στη φωλουσιά του ένα τόσο δα ουράνιο τόξο. «Ω, τι όμορφο που είναι!» θαύμασε η Μαϊμουδίτσα. «Θέλεις να σε γνωρίσω στους φίλους μου?» το ρώτησε. «Αμέ!» ενθουσιάστηκε το ουράνιο τόξο. «Έλα, τυλίξω στην ουρά μου!» Η Μιμή, με το ουράνιο τόξο γατζωμένο πάνω της, ξεκίνησε. Από όπου περνούσαν όμως, κάτι παράξενο γινόταν. Τα λουλούδια και τα φύλλα του δάσους έχαναν το χρώμα τους. Η χρυσαφένια γούνα της Μαϊμουδίτσας άρχισε και αυτή να ξεφοριάζει. Η Μιμή όμως δεν το κατάλαβε. Ήταν πολύ απασχολημένη, πηδώντας από κλαδί σε κλαδί. Από τη φούρια της, ούτε που πρόσεξε τα κόκκινα ξεθοριασμένα μούρα. Και εμείς από την τάξη 3 θα διαβάσουμε την αγαπημένη σας ιστορία, «Τι και Ντέλα το σούπερ πατίνι». Το παίρνει λοιπόν και τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Ο Τικ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. «Δεν μ' αρέσει που μου πήρε το πατίνι έτσι, Ντέλα, χωρίς να με ρωτήσει. Είναι πολύ άσχημο αυτό που έκανε». Η Ντέλα δεν έχει ξανανέβει σε πατίνι, αλλά πιστεύει ότι δεν είναι δύσκολο να το οδηγήσει. Ανεβαίνει ανηφόρες, κατεβαίνει κατηφόρες και προσπαθεί να κάνει και μία φιγούρα. «Πρόσεχε, Ντέλα!» Η Ντέλα σκοντάφτησε μία πέτρα και πέφτει από το πατίνι. «Ωχ!» Η Ντέλα βρέθηκε στο χώμα. Κλαίει πάρα πολύ. Εμείς από την τάξη 4 θα σας διαβάσουμε «Ο Σποτ πηγαίνει στη φάρμα». «Είναι στον αχυρόνα?» «Για να δω...» «Όχι, είναι μία γελάδα, αλλά δεν έχει μοσχαράκια». «Είναι στο στάβλο?» «Για να δω...» «Ένα άλογο, αλλά δεν έχει μικρά λογάκια». «Ποιος κρύβεται πίσω από το θάμνο?» «Για να δω... Ένα κουνελάκι, πλάκα έχει». «Ποιος κρύβεται πίσω από το σανό?» «Μία κοτούλα». «Αλλά δεν έχει κοτοπουλάκια». Έτσι λοιπόν παιδιά, παραμύθι ξεκινά με κέφι και χαρά. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, θα σας κάνουμε συντροφιά με τις αγαπημένες σας ιστορίες.